Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το γαλακτομπούρεκο με πραλίνα. Θα φτιάξουμε το κλασικό γαλακτομπούρεκο με ένα twist. Γιατί η πραλίνα σοκολάτας που θα βάλουμε μέσα ουσιαστικά θα κάνει το γαλακτομπούρεκο κάτι καινούριο σε γεύση. Θα θυμίζει το παλιό, αλλά ουσιαστικά θα σας κάνει ένα twist που πραγματικά θα το λατρέψετε. Για το γαλακτομπούρεκο με σοκολάτα θα χρειαστούμε: για το σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 450 γραμμάρια νερό, ένα στικ κανέλας, 75 γραμμάρια μέλι και ένα πορτοκάλι. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 170 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, μία πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 340 γραμμάρια κουβερτούρα πραλίνα, Nestlé Dessert και 4 αυγά μεσαία. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 220 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο για το άλυμα και 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας για γλυκά, χρυσή ζύμη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 80 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα πραλίνα Nestlé Dessert λιωμένη και φύλλα δυόσμου. Λοιπόν, κάνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό, οπότε first thing first, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το σιρόπι. Πάντα στα σιροπιαστά φτιάχνουμε το σιρόπι, το αφήνουμε στην άκρη να υπάρχει και μετά συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Για το σιρόπι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ζαχαρίτσα, νερό, ένα στικ κανέλας, θα βάλω λίγο μελάκι, αντί γλυκόζης, ουσιαστικά το μέλι το βάζουμε γιατί έχει τις ιδιότητες σε εισαγωγικά της γλυκόζης, δεν αφήνει να κρυσταλώσει το γλυκό μας και ένα πορτοκάλι για τη γεύση στη μέση, μέσα και πάνω στη φωτιά. Τώρα, κάνουμε υπομονή 4-5 λεπτάκια, ίσα-ίσα να πάρει βράση το σιρόπι, δεν θέλουμε να βράσει πολλή ώρα. Με το που δούμε ότι διαλυθεί η ζάχαρη, το σιρόπι μας είναι έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα μας μετά. Με το που βράσει το σιροπάκι μας, καπακώνουμε και αφήνουμε στην άκρη υπομονετικά να κρυώσει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, το αφήνουμε στην άκρη και μετά συνεχίζουμε οποιαδήποτε διαδικασία έχουμε να κάνουμε σε οποιοδήποτε σιροπιαστό. Στο συγκεκριμένο σιροπιαστό πρέπει να ετοιμάσουμε μία κρέμα, γιατί πρέπει να γεμίσουμε το γαλακτομπούρεκο με την κρέμα. Πολύ, πολύ απλά. Θα πάρετε το γάλα, θα το ρίξετε σε μία κατσαρόλα, θα προσθέσετε τη μισή ζάχαρη, το αφήνω στην άκρη και βάζουμε πάνω στη φωτιά μαζί με τη βανίλια μέχρι να πάρει μία βράση το γάλα μας. Με το που πάρει βράση το γαλατάκι, είναι πολύ σημαντικό να μην ανακατέψουμε τη ζάχαρη στην αρχή, γιατί η ζάχαρη έχει προστατέψει το γάλα από το να καεί. Σε περίπτωση που ανακατέψουμε τη ζάχαρη με το γάλα και το βάλουμε πάνω στη φωτιά το μείγμα, είναι σίγουρο πως θα πιάσει τον πάτο της κατσαρόλας. Με αυτόν τον τρόπο, το μείγμα μας είναι μια χαρά και όπως βλέπετε, αφρίζει. Βγάζω από τη φωτιά, προσθέτω το σιμιγδάλι, βάζω πάνω στη φωτιά και ανακατεύω μέχρι που να σφίξει αρκετά το μείγμα μου. Εδώ, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Πολύ γρήγορα θα γίνει. Θα προσθέσω και μία πρέζα αλάτι, για να μην ξεχάσω μετά. Έβαλα λίγο παραπάνω, αλλά γλυκό χωρίς αλάτι δεν είναι ωραίο. Να θυμάστε πάντα ότι το αλατάκι ισορροπεί όλα μας τα γλυκά και το χρειαζόμαστε. Τώρα ανακατεύουμε πάνω από την κατσαρόλα. Δεν θα φύγετε καθόλου από την κατσαρόλα. Θα είστε εδώ. Μην κοιτάξτε. Μόλις σε λίγη ώρα άρχισε να κοχλάζει το μείγμα, έχει σφίξει, αλλά θέλουμε να φύγουν τελείως όλες οι μπουρμπουλήθρες που βλέπετε δίπλα. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, βγάζουμε από τη φωτιά, ανακατεύουμε και ξαναβάζουμε τη φωτιά. Το μυστικό πάντα για να πετύχουν όλες οι κρέμες είναι αυτό. Βγάζουμε. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι σε ένα σημείο αρχίζει το μείγμα και δένει. Αυτό πρέπει να καταλάβετε, πως είναι το σημείο που ουσιαστικά η κρέμα μας είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε από τη φωτιά. Σβήνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα να σβήσουμε σιγά σιγά την κρέμα μας, γιατί είναι πολύ ζεστή. Θέλουμε να την κρυώσουμε. Νούμερο ένα υλικό που θα ρίξουμε μέσα, το βουτυράκι μας. Ρίχνουμε το βούτυρο εδώ. Και νούμερο δύο υλικό που θα ρίξουμε είναι η σοκολάτα πραλίνα μας. Να σου πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Nestlé Dessert πραλίνα, που παράγεται από φυσικό εκχύλισμα βανίλιας και φυσικά έχει το κατάλληλο βούτυρο κακάο μέσα που χρειαζόμαστε για να δώσει μία ωραία βελούδινη υφή μέσα στην κρέμα μας. Χρειαζόμαστε δύο συσκευασίες, οπότε σπάστε εδώ τις σοκολάτες. Δεν χρειάζεται να είναι ομοιόμορφες, χρειάζεται να σπάσουν σε κομματάκια.
Ούτως ή άλλως είναι μια πραλίνα που λιώνει πάρα πολύ εύκολα και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Όπως βλέπετε, κόβεται και πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι τίποτα. Ρίξτε τη μία συσκευασία μέσα. Και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε οτιδήποτε για φτιάχνετε. Γιατί είναι ποιοτική η πρώτη σας ύλη. Λοιπόν, ρίχνω και την υπόλοιπη μέσα. Εδώ. Πολύ απλά. Και εσύ εδώ. Ανακατεύουμε με το σύρμα. Και το ζεστό μείγμα που ετοιμάσαμε με τη βανίλια και το σιμιγδάλι και το γάλα θα φροντίσει να διαλύσει τελείως τη σοκολάτα, να τη λιώσει και να λιώσει και το βούτυρο και να κάνει ένα ομοιογενές μείγμα. Αυτό που πρέπει πάντα να θυμόμαστε είναι ότι θα έχει μία σαγρέιφη, να το πω έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι κάνει μικρούς κόκκους μέσα στην κρέμα, είναι πολύ λογικό. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να τρώμε ούτως ή αλλιώς σε όλα τα γαλακτομπούρεκα. Το μυστικό για να γίνει σωστό το γαλακτομπούρεκο είναι το σιμιγδάλι. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι ή να είστε υπομονετικοί και να αφήσετε στην άκρη σκεπασμένο το μείγμα με μία μεμβράνη για τουλάχιστον μία ωρίτσα να κρυώσει τελείως ή θα κρυώσετε το μείγμα λίγο πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας το μίξερ. Πώς? Παίρνουμε μία μαρίς, αδειάζουμε όλο το μείγμα μας μέσα στο μίξερ, εδώ. Βλέπετε αχνίζει και με το φτερό θα χτυπήσουμε καλά μέχρι που να κρυώσει τελείως. Τουλάχιστον 5 λεπτάκια. Κλείνουμε το μίξερ, χτυπάμε σε σιγανή ταχύτητα, εδώ. Θέλουμε η κρέμα μας να είναι αρκετά κρύα για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο να φτιάξουμε το γαλακτομπούρεκο. Μετά από 5 λεπτάκια το μείγμα θα έχει κρυώσει και αυτό που θέλουμε είναι να φρατέψουμε άλλο ένα μείγμα γιατί θέλουμε να κάνουμε έτσι πάρα πολύ αφράτο το μείγμα μας και αυτό είναι το μείγμα με τα αυγά. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην άκρη και είχαμε κρατήσει τη μισή ζάχαρη, άμα θυμάστε, και τα αυγά στην άκρη. Θα προσθέσω τα αυγά και την υπόλοιπη ζάχαρη μέσα στον κάδο του μίξερ και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να φρατέψουν. Να θυμάστε πάντα ότι τα γαλακτομπούρεκα γίνονται με αυτό το μείγμα. Ουσιαστικά χτυπάμε αυγά με ζάχαρη, φρατεύουν. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αφράτη κρέμα μέσα. Σε περίπτωση που δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, στο τέλος θα φάμε ένα γλυκό που θα είναι πάρα πολύ συμπαγής η κρέμα μέσα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Πετάμε και τη ζάχαρη. Εδώ. Πάνω στο μίξερ. Μέχρι που να αφρατέψει πολύ καλά το μείγμα, πρέπει να διουγκωθεί και μόλις είναι έτοιμα τα αυγά μας, θα ενσωματώσουμε τα αυγά μαζί με τα υλικά αυτού του μπολ. Και με το που είναι έτοιμα τα αυγουλάκια μας, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που αφράτεψαν. Αυτό θέλω να δω. Ουσιαστικά να ασπρίσει το μείγμα μας. Και τώρα πρέπει να ενσωματώσουμε το ένα μείγμα με το άλλο. Μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν στο μίξερ, μπορείτε να το κάνετε σιγά-σιγά, με βάση όμως τη σοκολάτα σας. Εδώ πέρα. Θα ρίξω λίγο από την κρέμα μέσα. Εδώ. Θα ανακατέψω λίγο να ενσωματωθούν. Ουσιαστικά θα θυσιάσω ένα μέρος από τα αυγά μου, για να μπορέσω να δώσω λίγο όγκο και στη συνέχεια θα κάνω πιο απαλές κινήσεις για να μην ρίξω τον όγκο από τα αυγά. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Ξαναλέω ότι όλη τη διαδικασία αυτή μπορείτε να την κάνετε και στο μίξερ. Αλλά για να κάνετε ένα σωστό γαλακτομπούρεκο, πρέπει να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Είτε βάλετε σοκολάτα είτε δεν βάλετε, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια και το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου μοναδικό. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Αυτό, κυρίες και κύριοι, θα είναι η γέμιση για το γαλακτομπούρεκο. Το βλέπετε? Έγινε σαν μους. Βέβαια δεν έχει την υφή της μους γιατί έχουμε σιμιγδάλι, όπως είπαμε. Και το σιμιγδάλι γενικά είναι πιο σφιχτό από μία μους. Κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η υφή που πρέπει να έχει η κρέμα σας για το γαλακτομπούρεκο. Τα αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε κατευθείαν το γλυκό μας. Χρειαζόμαστε φύλλο κρούστας και βουτυράκι. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 14 φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε και θα χωρίσουμε 7 πάνω και 7 κάτω. Πολύ εύκολα.
Τώρα είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία. Η διαδικασία του ανοίγματος, η διαδικασία του στρωσίματος και η διαδικασία του ψησίματος. Οπότε, έχω το βουτυράκι μου λιωμένο και τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θέλω μπόλικο βούτυρο, να μην το λυπηθείτε, στη βάση του ταψιού και γύρω-γύρω. Το βουτυράκι είναι αυτό, που καθώς ψήνεται θα δώσει αυτό το ιδιαίτερο άρωμα που θέλουμε να έχουν όλα τα σιροπιαστά μας. Τώρα, παίρνουμε εδώ, βάζουμε το ένα φιλαράκι και όπως σας έχω πει πολλές φορές, πρέπει οπωσδήποτε να ρίχνουμε το βουτυράκι από πάνω να το πασπαλίζουμε, έτσι. Γιατί σε περίπτωση που παίρνουμε και κάνουμε έτσι με το πινέλο, θα κολλήσουν τα φύλλα μεταξύ τους, οπότε δεν θα έχουμε αυτή τη φυλοποίηση μέσα στο φούρνο. Και θέλουμε ουσιαστικά να πάρουμε ένα ωραίο γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν, το επόμενο φιλαράκι θα το βάλετε έτσι. Και το επόμενο φιλαράκι θα το βάλετε ακριβώς από δίπλα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπόλικο βουτυράκι, μην το λυπάστε, ειδικά στις άκρες εδώ. Γιατί συνήθως ξεχνάμε τις άκρες, βάζουμε πολύ βούτυρο στη μέση και στο τέλος το γλυκό μας δεν βγαίνει καλό. Βουτυράκι εδώ και εδώ και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Άλλο ένα εδώ. Άλλο ένα εδώ. Είμαστε στα 6. Κοιτάξτε πόσο αέρα έχω αφήσει ανάμεσα, το βλέπετε. Πρέπει να το κάνουμε σαν σφολιάτα. Οπότε πρέπει να αφήσουμε αρκετό αέρα μέσα. Βουτυράκι και στη μέση. Και το 7ο φιλαράκι πάει στη μέση. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, θα ρίξουμε όλη τη γέμιση μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη γέμιση είναι. Αυτή τη στιγμή θα πάρετε το κουτάλι και θα αρχίσετε να τρώτε γιατί είναι τόσο ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη γέμιση την έχουμε κάνει με σιμιγδάλι. Που αυτό είναι το φανταστικό. Να μπορέσει το σιμιγδάλι να δώσει την υφή, την αέρινη αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας τη σωστή μέθοδο. Και αυτό που κάναμε με τα αυγά ουσιαστικά είναι που απογείωσε το γλυκό μας. Απλώστε τη γέμιση να πάει παντού, εδώ. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα φύλλα, μέχρι να τελειώσουν όλα μας τα φύλλα. Και το τελευταίο μας φιλαράκι, εδώ. Απλώνουμε πάλι βούτυρο. Και αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι να πάρετε τις άκρες και να τις γυρίσετε μέσα. Εδώ. Να είμαι πολύ απλά. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, το βλέπετε. Άμα φτιάξετε 2-3 φορές τέτοια γλυκά και γαλακτομπούρεκο, θα σας είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Τώρα, χαράσουμε. Όχι μέχρι κάτω το μαχαίρι, για να μην βγει η γέμιση. Θα χαράξω στα 12 κομμάτια. Εδώ, ίσα-ίσα για να με βοηθήσει στο τέλος να μπορέσω να κόψω καλύτερα το γλυκό μου. Θα βγει λίγο γέμιση, αλλά μην το φοβάστε. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι το υπόλοιπο βούτυρο που έχει απομείνει, να το ρίξετε από πάνω. Και τώρα θα είναι η μόνη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πινέλο σας για να πάει παντού. Κοιτάξτε. Και ουσιαστικά το γλυκό μας είναι έτοιμο για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να φροντίσετε να είναι αρκετά ψηλά η σχάρα σας, τουλάχιστον πάνω από τη μέση ή στην μέση, για να μπορεί ο αέρας να περνάει από κάτω και να κάνει τραγανό το φύλλο και από κάτω και από πάνω. 160 βαθμούς βάζουμε μέσα για μια μισή ώρα περίπου, τώρα 10 λεπτά πάνω, 10 λεπτά κάτω θα το δείτε, πρέπει να χρυσήσει, να τραγανίσει και να είναι δελεαστικό να το φας ακόμα και χωρίς σιρόπι. Όταν το δείτε αυτό, βγάλτε το έξω και θα ρίξουμε στο ζεστό μας γλυκό, το παγωμένο, το κρύο, το σιρόπι και ουσιαστικά το γλυκό μας θα είναι έτοιμο. Και το γαλακτομπούρεκό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ υπέροχο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει το φύλλο. Να σου πω την αλήθεια, επειδή έχουμε βάλει και τη σοκολάτα, άνετα θα μπορούσες όπως είναι ζεστό και να το κόψεις και να το φας σκέτο χωρίς σιρόπι. Η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή κάνουμε γαλακτομπούρεκο, άμα κάνω κάτι τέτοιο θα μου πείτε ότι σας κοροϊδεύω και ότι κάνω περίεργα πράγματα και ότι καίει, Παναγία μου. Οπότε σίγουρα πρέπει να σιροπιάσουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι το εξής. Να προσέχετε πάρα πολύ και λάθη όπως το να ρίξουμε το σιρόπι έτσι να μην το κάνετε ποτέ. Γιατί, άμα ρίξουμε το σιρόπι κατευθείαν όπως είναι από την κατσαρόλα, είναι πάρα πολύ το βάρος που έχει και η δύναμη, οπότε σπάει συνήθως το γλυκό μας. Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλές φορές μερικοί είναι αυτό. Πάντα μα πάντα θα χρησιμοποιείτε μια ωραία κουταλίτσα, εδώ, και σιγά σιγά, ευγενικά, με αγάπη, εδώ, θα σιροπιάσετε το γλυκό σας. Αυτό που θέλω να ακούσω είναι αυτό το
που ουσιαστικά διψάει εκείνη την ώρα το γλυκό μας για σιροπάκι. Και εσείς τι κάνετε, σιγά σιγά το δίνετε. Άμα το δώσετε απότομα και θα μπουχτίσει και δεν θα του αρέσει. Ενώ σιγά σιγά, πιστέψτε με, θα του ρουφήξει όλο και θα γίνει όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Τώρα, υπομονή, ένα μισάωράκι με μία ωρίτσα μέχρι που να ρουφήξει τελείως το γλυκό μας και μόλις είναι έτοιμο θα κόψουμε για να σερβίρουμε ένα κομμάτι. Νομίζω ότι η διαδικασία δεν ήταν τόσο δύσκολη, άμα αναλογιστεί κανείς το τελικό προϊόν που τελικά παίρνει. Οικονομική συνταγή από άποψη ότι βγάζουμε 12 υπερμερίδες. Οπότε, κρυώνει, σερβίρουμε και σας δείχνω ακριβώς πώς είναι εσωτερικά. Η σοκολάτα φτιάχνεται από κόκκους κακάο που βρίσκονται μέσα στα μεγάλα περικάρπια των κακαόδεντρων. Οι κόκκοι ψήνονται και μετά αλέθονται για να εξαχθεί η υγρή σοκολάτα. Αυτό το υγρό περιέχει βούτυρο κακάο. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα μιας σοκολάτας σε βούτυρο κακάο, τόσο πιο ακριβή και καλύτερης ποιότητας είναι. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε το γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν, άμα έχετε κάνει σωστά τη διαδικασία, το γαλακτομπούρεκο θα γίνει τραγανό και θα κάνει κρούτσου κρούτσου καθώς βάζετε το μαχαίρι μέσα. Για να δούμε, πετύχαμε τίποτα. Ακούσατε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εσείς να ακολουθήσετε ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ακούτε έτσι. Γιατί στο τέλος θα έχετε αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα. Ένα χρυσαφένιο χρώμα στο γλυκό σας. Ένα γλυκό που πραγματικά μόνο που το βλέπεις θες να πάρεις μία κομματάρα και να φας έτσι όπως είναι. Και ένα γλυκό που πραγματικά είναι πιασάρικο για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Τώρα, να βγάλω γωνία ή μέση πάνω. Πάνω είναι ο σκηνοθέτης μας. Μέση, θες να μου κάνεις τη ζωή δύσκολη, ε. Είσαι εσύ ένας. Λοιπόν, αυτό το μεσαίο θες. Λοιπόν. Σπατουλίτσα και να ξέρετε πάντα μα πάντα το μεσαίο κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, γι' αυτό το λόγο μου το κάνει. Αλλά ο κύριος Άκης, όσο και να το δυσκολεύει ως σκηνοθέτης, θα παραδώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί κοιτάξτε από κάτω πώς είναι. Είναι τόσο τραγανό και τόσο σιροπιασμένο και τόσο τέλειο. Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Και η κρέμα είναι πάρα πολύ αφράτη και σοκολατοπραλινένια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει και αυτή την ιδιαίτερη γεύση. Να σας πω ότι άμα βάλετε καθαρή σοκολάτα μέσα, θα πρέπει να αυξήσετε σίγουρα τη ζάχαρη, γιατί γενικά το αποτέλεσμα δεν θα βγει πολύ γλυκό, θα είναι αρκετά έτσι πικρό γλυκό το γλυκό μας, οπότε η πραλίνα δουλεύει καταπληκτικά. Τώρα, τι θέλω, θέλω μαχαίρι, γιατί έχω καβουρδίσει λίγα φουντουκάκια δίπλα και πάντα έτσι όταν σερβίρουμε ένα γλυκό πρέπει να προδιαθέτουμε με τη γαρνιτούρα μας το τι θα έχει μέσα. Η πραλίνα φτιάχνεται από οποιοδήποτε ξηροκαρπό, αλλά ήθιστε, όταν λέμε πραλίνα σκέτη, να εννοούμε πάντα πραλίνα φουντουκιού. Αυτό το ξέρατε? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, έχω λιώσει και λίγο κουβερτούρα πραλίνας, οπότε θα ρίξω από πάνω, εδώ και εδώ. Θα ρίξω λίγα φουντουκάκια από πάνω, εδώ. Και φυσικά, πάντα στα γλυκά μου τι βάζω. Βάζω ένα φλαράκι δυόσμο και μόνο έτσι σαν ενέργεια που πάει από πάνω και βγάζει τα έλαια. Μυρίζει όλο το γλυκό μας και μας αρέσει. Οπότε θα το βάλω εδώ γιατί κάνει και το γλυκό πολύ ιδιαίτερο. Άμα θέλετε να βάλετε άχνη ζάχαρη, μπορείτε. Άμα θέλετε να τα αφήσετε σκέτο, μπορείτε. Αυτό που δεν μπορείτε είναι να αλλάξετε τον τρόπο που έφτιαξα τη συνταγή. Γιατί τέλειο αποτέλεσμα θα έχετε μόνο άμα ακολουθήσετε 100% τη συνταγή μου. Για το γαλακτομπούρεκο με σοκολάτα, βάζουμε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό, την κανέλα, το μέλι και το πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Βράζουμε για 4 με 5 λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, καπακώνουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Για την κρέμα, βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, τη μισή ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, αφήνουμε μέχρι να πάρει μια βράση το γάλα και ανακατεύουμε με σύρμα. Εκτός φωτιάς, προσθέτουμε το σιμιγδάλι, ξαναβάζουμε στη φωτιά, ρίχνουμε το αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς, βάζοντας και βγάζοντας από τη φωτιά την κατσαρόλα μέχρι να δέσει η κρέμα. Εκτός φωτιάς, βάζουμε το βούτυρο, την κουβερτούρα σπασμένη σε κομμάτια και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και το βούτυρο και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Έπειτα βάζουμε στον κάδο του μίξερ την κρέμα και τη χτυπάμε για 5 λεπτά μέχρι να κρυώσει. Στη συνέχεια χτυπάμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά και την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να φρατέψουν. Ενσωματώνουμε σταδιακά το μείγμα των αυγών στο μείγμα της σοκολάτας και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια απαλή σοκολατένια κρέμα. Για τη σύνθεση, απλώνουμε σε ένα ταψί αλυμένο με βούτυρο ένα φύλλο κρούστας και ραντίζουμε με λιωμένο βούτυρο. Προσθέτουμε δύο φύλλα σταυρωτά με τις άκρες έξω από το ταψί και ραντίζουμε με βούτυρο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να καλύψουμε με 7 φύλλα τη βάση του ταψιού. Απλώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα, καλύπτουμε με τα υπόλοιπα 7 φύλλα ραντισμένα με βούτυρο, τυλίγουμε τις άκρες των φύλλων που περισσεύουν προς τα μέσα, γύρω-γύρω από το ταψί, χαράσουμε σε 12 κομμάτια, ρίχνουμε από πάνω το υπόλοιπο βούτυρο και το απλώνουμε με το πινέλο.
Ψήνουμε το γαλακτομπούρεκο σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου μία μισή ώρα. Αφού ψηθεί, ρίχνουμε σιγά σιγά το κρύο σιρόπι και το αφήνουμε για 30 με 60 λεπτά να απορροφηθεί. Σερβίρουμε και προσθέτουμε λιωμένη κουβερτούρα πραλίνα, καβουρδισμένα φουντούκια και φύλλα δυόσμου. Όχι, να μην φάω από το ταψί. Μου λέει ο σκηνοθέτης μου να φάω από το ταψί. Όχι, θα φάω σαν άνθρωπος. Δεν θα φάω από εδώ. Κοίταξε. Εσύ που ζηλεύεις τώρα, γιατί περιμένεις να τελειώσει το γύρισμα να φας. Κοίτα εδώ. Παίρνω λίγο φύλλο, λίγο κρέμα, λίγο σοκολάτα, λίγο απ' όλα. Τέλειο. Η πραλίνα όντως σου δίνει την εντύπωση ότι τρως ένα κρουασάν ελληνικό. Γιατί κάνει κρούτσου κρούτσου όπως κάνει το κρουασάν και μέσα έχει πραλίνα. Αλλά ολόκληρο το γλυκό είναι τελείως διαφορετικό από το κρουασάν. Γιατί έχει το σιρόπι, έχει πολύ γέμιση, έχει γεμάτη γεύση και γενικά είναι ένα γλυκό που οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξετε και να δοκιμάσετε.